Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ κοντά σας. Τουλάχιστον εγώ είμαι κοντά σας σήμερα, διότι δεν ήμουν κοντά σας εχθές. Οπότε να ευχηθώ σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Καλή χρονιά, μια χρονιά γεμάτη υγεία. Ευχάριστες ειδήσεις να λαμβάνετε από εμάς, αλλά και ευχάριστες ειδήσεις να έχετε στο οικογενειακό σας περιβάλλον. Πρωτού ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα, θα παρακαλούσα τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Τοκελαϊδή, να κλείσει τον ήχο της ροής, γιατί τον ακούμε εδώ μέσα στο στούντιο. Καλή χρονιά και στον Δημήτρη, λοιπόν. Και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως την εκπομπή μας σήμερα, Τρίτη, 3 Ιανουαρίου του 2023. Παρέα με την κυρία Βασιλική Βασιλιάδου. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Πολύ χαίρομαι που έτσι στις πρώτες μέρες του νέου χρόνου είμαι κοντά σου. Πάλι να πούμε τα ωραία μας τα θέματα. Ελπίζω να πέρασαν όλοι πολύ καλά. Εύχομαι να έχουμε όλη υγεία, έτσι να παίρνουμε νέες αποφάσεις με την έναρξη της νέας χρονιάς που έχουμε ξαναπεί. Έτσι να έχουμε μπει δημιουργικά στο νέο έτος και να έχουμε πρόοδο, υγεία και ευημερία σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς και καλή χρονιά και στα παιδιά που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, οι πιστοί μας μαθητές. Ελπίζω να μην είναι οι αγχωμένοι μαθητές που ακόμα δεν προλάβαν να χωθούν, βέβαια, γιατί από εβδομάδα ξεκινούν τα σχολεία. Mm-hmm. Οπότε έχουν λίγες μέρες ακόμα να χαλαρώσουν, αλλά ελπίζω έχουν να τήρησαν αυτά που είπαμε. Ακόμα να χωθούν. Ναι, έχουν λίγες μέρες ακόμα να χωθούν. Όχι, ελπίζω να νομίζω. Μην επαληθευτώ. Νομίζω ότι το πρόγραμμα που τους βάλαμε. Ελπίζω να το τηρήσανε και να μην φτάσουν. Και να μην φτάσουν στο αγχωτικό επίπεδο και πιστεύω όλοι το τήρησαν αυτό το πρόγραμμα. Ήταν πολύ καλό. Θα τους δω εγώ τώρα που θα αρχίσω να μιλάω ξανά με τα παιδιά. Θα δω τι έχει γίνει και θα σου πω το feedback. Λοιπόν. Να δω, μ' ακούσανε, δεν μ' ακούσανε. Πολλοί τώρα μέσα στις γιορτές, ακούσανε, δεν ακούσανε, βάλανε στη ζωή τους τα social media. Ναι. Βάλανε έτσι όμορφα πραγματάκια της ηλικίας. Λοιπόν, γενικά νομίζω ότι θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θεματάκι, το οποίο όντως θα μιλήσει θεματάρα στην καρδιά. Είναι. Ναι, είναι θεματάρα. Θα μιλήσει όντως στην καρδιά, γιατί και εγώ έχω ακούσει πολλούς παραλογισμούς τον τελευταίο καιρό. Και κάθε χρόνο με τον χρόνο ακούω περισσότερους παραλογισμούς πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι όλα τυχαία. Είναι απόρρια πολλών παραγόντων που έχουν καλλιεργήσει ένα τέτοιο κλίμα, μια τέτοια κατάσταση. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι λίγο να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά αλλά και τους εαυτούς μας από αυτή τη μάστιγα και αυτό το φαινόμενο γενικότερα που έχει και το θετικό αλλά και το αρνητικό κομμάτι της. Τα social media, τη διαφήμιση μέσα από τα social media και την επιρροή στους εφήβους, λοιπόν. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Πραγματικά το συζητάω με γονείς, το συζητώ με τα παιδιά. Τα παιδιά γενικά επηρεάζονται πάρα πολύ από αυτό το πράγμα. Όλοι πλέον έχουν ένα κινητό, δεν είναι από μικρές ηλικίες. Όλοι έχουν επαφή με τα social media. Και το κομμάτι της διαφήμισης και το social media έχει πλέον γίνει ολόκληρη επιστήμη. και συνεχώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται ώστε να γίνει ακόμα πιο θελκτικό, να γίνει πιο να είναι πόλος έλξης για οτιδήποτε διαφημίζει και οτιδήποτε υπάρχει μέσα σε αυτό. Ήθελα να ρωτήσω λίγο τώρα, γιατί ρωτώντας το θέμα και μου είπατε διαφήμιση, social media και έφηβοι. Τι εννοούμε διαφήμιση? Ή εγώ δεν κατάλαβα κάτι σωστά? Όχι, γενικότερα. Αυτό που κατάλαβες στο ανοιχτό είναι όλο ένα κομμάτι στο οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, πλέον, ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο υπάρχει και έχει αντίκτυπο, γιατί το κάνω θέμα, γιατί αυτό έχει αντίκτυπο και στις επιδόσεις και στις σχολικές σχέσεις και στις... Η διαφήμιση. Η διαφήμιση πάρα πολύ και γενικά ο καταναλωτισμός των εφήβων μέσα από τη διαφήμιση και η επιρροή σε αυτό. Εδώ εμείς πλέον παρακολουθούμε, είμαστε στο Instagram, είμαστε στο Facebook και πραγματικά ψωνίζουμε δίχως αύριο. Το άψες βίσε. Δίχως αύριο, γιατί πλέον με ένα κλικ έχεις τα πάντα στα πόδια σου και πλέον ας σκεφτούμε ότι παλαιότερα που συζητιόταν πάλι αυτό το θέμα, μιλούσαμε για διαφημίσεις, για επιρροές μέσα από τηλεόραση. Τώρα η τηλεόραση, ειδικά στους εφήβους, έχει πάει σε δεύτερη μοίρα. Η πρόσβαση με τη διαφήμιση, με την κατανάλωση προϊόντων, με χλιδάτους τρόπους ζωής, με ψεύτικους, λίγο κύβδηλους τρόπους ζωής, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και πραγματικά οδηγεί στη ματαιοδοξία τους και στην, γενικότερα στο να δίνουν έμφαση σε πράγματα τα οποία δεν πρέπει να δίνουν έμφαση από τώρα. Αυτό επηρεάζει τη σχέση με τους γονείς, τις απαιτήσεις που έχουν από τους γονείς τους και το ένα φέρνει το άλλο. Και φυσικά η κατανάλωση προϊόντων, η διαφήμιση, αυτά τα οποία καταναλώνουν, αυτά που τα οποία αγοράζουν, φέρνει και μεταξύ τους διαμάχες για το ποιος έχει το καλύτερο, ποιος έχει το λιγότερο καλύτερο, ποιος έχει το πιο εξελιγμένο.
Δημιουργεί δηλαδή αρκετές κοινωνικές ανισότητες και στις σχολικές τάξεις. Και στις σχέσεις των παιδιών. Πάρα πολλές φορές έχω έρθει αντιμέτωπη με παιδιά τα οποία ασκούν και μπούλινγκ ο ένας τον άλλον. Ο ένας τον άλλον, στο πώς, στο τι έχει, στο πώς τι χρειάζεται, άσχημες εκφράσεις, λιγότερο τάκτ, τι μπορούν να διαθέσουν οι γονείς του ενός για τον άλλον. Υπάρχουν αυτά. Και είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί καλούμαστε συνέχεια να τα συμβιβάσουμε και να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι, μία ισορροπία σε αυτές τις καταστάσεις. Και πάρα πολλοί γονείς τα τελευταία χρόνια έρχονται συνέχεια και μου λένε ότι το παιδί το μόνο που κάνει είναι να ζητάει χρήματα, με βλέπει έτσι, δεν εκτιμά αυτό το οποίο του δίνω. Καθώς οι οικογένειες πλέον και πιο δύσκολα τα βγάζουν πέρα, η οικονομική κατάσταση όπως όλοι γνωρίζουμε δεν είναι και καλύτερη. Τα τελευταία χρόνια, έτσι όπως έχει εξελιχθεί σε όλες τις οικογένειες, σε όλα τα νοικοκυριά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι πραγματικά έχουν όλη τη διάθεση να βοηθήσουν τα παιδιά τους και δεν κάνουν καθόλου σκόντο στην εκπαίδευσή τους. Οπότε έρχομαι πάρα πολύ σε επαφή μαζί τους και βλέπω πόσο έντονο είναι αυτό το πρόβλημα. Αυτό επί της ουσίας αναπτύσσονται σε αυτό το θέμα. Βλέπουμε ότι θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο την καταναλωτική αγωγή στα παιδιά ήδη από τη σχολική τάξη, ώστε να μπορέσει λίγο στις σχολικές τάξεις, ώστε να μπορέσει να τους προειδεάσει και να τους μάθει τον τρόπο που λειτουργεί το διαδικτυακό μάρκετινγκ, γενικότερα το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, ώστε να μπορέσει να προστατεύσει και τους ίδιους και τις αξίες που δημιουργούνται μέσα από αυτό. Οπότε βλέπεις, αυτό το οποίο με ρώτησες είναι ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της διαφήμισης και των social media στη ζωή των εφήβων. Δεν είναι μόνο δηλαδή η αποχάβνωση που έχουμε μιλώντας συνέχεια, σερφάροντας στο ίντερνετ, ότι δεν ενεργοποιούμε την κριτική μας σκέψη, ότι δεν αναπτύσσονται οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών, αλλά βλέπουμε αντίκτυπο και γενικά στις αξίες και στην οτροπία την οποία καλλιεργούν πλέον. Αυτό το οποίο δηλαδή πρέπει να κάνουμε σίγουρα είναι να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε για το πόσο σοβαρό πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει στο σπίτι μας η υπερέκθεση των παιδιών μας στις διαφημίσεις. Βλέπουμε ότι πλέον σερφάρουμε και πετιούνται διαφημίσεις. Και μέσα από την εξέλιξη του μάρκετινγκ του διαδικτυακού, ειδικά από την εποχή του κορονοϊού και μετά, βλέπουμε διαφημίσεις οι οποίες έχουν πολύ πιο κατάλληλο φωτισμό, πολύ πιο ιδιαίτερα εφέ. Πλέον, άλλο βλέπεις, άλλο νομίζεις ότι σου έρχεται. Καλλιεργείται στα παιδιά το συναίσθημα ότι μπορούν να γίνουν πιο πόλη έλξης αν χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα πράγματα, αν έχουν συγκεκριμένα προϊόντα τους, θα τους θαυμάσουν περισσότερο γύρω τους, ότι μπορούν να ενταχθούν σε ομάδες. Ακόμα και τα σκηνικά τα οποία στείνονται γύρω από τις διαφημίσεις που προορίζονται για το κοινό των εφήβων, είναι στημένες έτσι ώστε να στοχεύουν στις ανασφάλειες και στα πράγματα τα οποία τους απασχολούν. Οπότε όταν εκτίθονται σε αυτά, νομίζουν ότι θα καλύψουν τα κενά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη διαχείριση των προβλημάτων τους μέσα από τα προϊόντα αυτά τα οποία μετά ζητούν. Πάνω σε αυτό τώρα, και ως εκπαιδευτικοί έχουμε πολύ μεγάλη ευθύνη στο πώς να καλλιεργήσουμε κάποιες αξίες στα παιδιά αυτά και πώς θα καλλιεργήσουμε στον εαυτό μας το συναίσθημα του όριου, του stop και το πώς να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας από αυτά. Νομίζω ότι τώρα, ειδικά στις διακοπές, το έχουμε δει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Αυτό. Γι' αυτό το ξεκίνησα έτσι, διότι μέσα στις διακοπές αυτό το θέμα, δεν λέω ότι δεν διάβασαν τα παιδιά, προς Θεού, απλά είχαν πιο ελεύθερο χρόνο για τα social media, για να πεταχτούν οι διαφημίσεις στα social media. Οπότε υπήρχε πιο πολύ ελεύθερος χρόνος ώστε να έχω αυτό το κινητό πάνω μου. Διότι καλός ή κακός, τις καθημερινές ημέρες, τις σχολικές ημέρες, είναι λιγότερος και πιο περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε το κινητό στα χέρια ή τα παιδιά. Γιατί έχουν το σχολείο, έχουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες, έχουν το φροντιστήριο. Οπότε είναι λιγότερες οι ώρες. Ενώ τώρα ξυπνάμε, κοιμόμασταν, θα διαβάζαμε, όπως είπαμε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αλλά και μέσα στο πρόγραμμα είχαμε βάλει ότι θα έχουν και το κινητό τους. Ότι θα έχουν το κινητό τους και γενικότερα. Βασικά, πού στοχεύουμε σε όλο αυτό, είναι ότι άμα κάνουμε μια ανασκόπηση τα προηγούμενα χρόνια, ήταν τα παιδιά τα οποία θα
Λόγω παραδόσεων, λόγω εθήμων, θα ζητούσαν το ένα δώρο από τους γονείς. Οι γονείς με το υστέρημά τους και ανάλογα με την δυνατότητά τους θα δίνουν το αντίστοιχο δώρο. Τώρα βλέπουμε παιδιά τα οποία πραγματικά δεν ικανοποιούνται εύκολα. Μαμά, το παραγγέλνω. Ναι, πραγματικά. Είναι το παραγγέλνω και το απαιτούν πολλές φορές. Πολλοί γονείς, άλλωστε το έχουμε ξαναφέρει αυτό στα θέματά μας, προκειμένου να καλύψουν το κενό μιας πλήρους απασχόλησης στη δουλειά τους που δεν βλέπουν τα παιδιά. Γενικά δικών τους ανασφαλιών προσπαθούν να καλύπτουν τα παιδιά τους με προϊόντα, με αγαθά, με δώρα, το κενό. Ακόμα και αν δυσκολεύονται. Απλά αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος ο οποίος ποτέ δεν στερεύει. Κάνουμε συνέχεια τα παιδιά να βλέπουν πιο πολύ το υλικό παρά την κίνηση. Και αυτό είναι μια τάση η οποία αρχίζει και εκτοξεύεται τα τελευταία χρόνια. Άρα, γενικότερα, πώς πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα, είτε ως γονείς είτε ως εκπαιδευτικοί. Θα πρέπει σίγουρα να ενημερωθούμε, να αρχίσουμε να κάνουμε μια ανασκόπηση για το πώς εμείς διαχειριζόμαστε τα social media, τις διαφημίσεις, τις καταναλωτικές μας συνήθειες. Γενικότερα, το πώς το διαχειριζόμαστε, το πόσο συχνά αγοράζουμε αντικείμενα ενδεχομένως που δεν χρειαζόμαστε, τι εικόνες δηλαδή και τι βιώματα έχουν τα παιδιά από αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο καθρέφτης. Το πώς μιλάμε για αυτά, το πώς θαυμάζουμε επώνυμα όμως ή προϊόντα τα οποία είναι διάσημα και τα οποία στοχεύουν στο να μας κινητοποιήσουν για να γίνουν πιο θελκτικά κάποια προϊόντα. Και να μπορέσουμε να διαχειριστούμε κι εμείς οι ίδιοι το πώς βλέπουμε τα συγκεκριμένα. Άρα θα πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά για τον τρόπο που λειτουργεί το διαδίκτυο, η διαφήμιση, τα προϊόντα και γενικότερα το πώς τις μεθόδους τις οποίες χρησιμοποιούνται για τις διαδικτυακές, έτσι, για τα social media και τις διαφημίσεις. Και σίγουρα να ενημερωθούν για την ψυχολογία του marketing. Ότι κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε εμείς ως άνθρωποι που έχουμε βιώσει καταστάσεις, πώς χρησιμοποιούν την ψυχολογία ώστε να χτυπήσουν στην καρδιά και στα συναισθήματα των παιδιών τα οποία έχουν σε επαφή με αυτά. Οπότε χρειάζεται να μιλήσουμε, να τους εξηγήσουν και φυσικά να τους δηλώσουν και την οικονομική κατάσταση της κάθε οικογένειας και τους κανόνες και τα όρια στα οποία μπορούμε να έχουμε αυτή την καταναλωτική διάθεση και δραστηριότητα. Καθώς, επιχειρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τι είναι? Πρώτον, ότι το διαδικτυακό μάρκετινγκ ή διαφήμιση σε σχέση με τους αφήβους υποδεικνύει λάθος αξίες και λάθος ιδανικά. Τι βλέπουμε συνήθως στις διαφημίσεις? Βλέπουμε πλουσιοπάροχες δραστηριότητες, να βλέπουμε ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι όταν χρησιμοποιούν ακριβά προϊόντα, βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ξανά τους φίλους τους πίσω όταν χρησιμοποιούν ένα προϊόν το οποίο είναι θελκτικό. Άρα καλλιεργούμε, γίνεται μια πλήση εγκεφάλου συστηματική, στην οποία για να αποκτήσω αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνω κι εγώ έτσι. Ενθαρρύνεται ένας παράλογος τρόπος σκέψης, λοιπόν, και όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν παράλογο τρόπο σκέψης, τότε αρχίζει και η δική μας νοοτροπία και οι στάσεις των παιδιών πλέον να πάβει να είναι ορθολογιστικός ο τρόπος σκέψης μας και να είναι πιο παράλογος. Καλλιεργείται μια ψευδή εικόνα σχέσεων και αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο και στις σχέσεις τις εξωσχολικές και στις σχέσεις μέσα στην τάξη. Και έχουν αρχίσει να έχουν την ψευδέστηση ότι η αγάπη εξαρτάται γενικά από το προϊόν το οποίο χρησιμοποιούμε. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτά θεωρούνται λίγο κλισέ. Εγώ βλέπω παιδιά τα οποία μέσα από πλέον τα εφέ, τις διαφορετικές εικόνες τις οποίες χρησιμοποιούμε, τα φίλτρα, αρχίζουν να μην αποδέχονται και τον δικό τους τον εαυτό. Οπότε να προσπαθούν και από μικρότερη ηλικία να αλλάξουν πράγματα πάνω στην εμφάνισή τους, να μην αποδέχονται τον εαυτό τους, καθώς τα πρότυπα πλέον έχουν γίνει έτσι. Και αυτό πραγματικά μπορεί να τους δημιουργήσει πολύ έντονα ψυχολογικά θέματα. Δεν ξέρω και στη δική σου, εσύ είσαι και η μικρότερη γενιά, άμα το είχατε και εσύ στο... είχε αρχίσει να εντάσσεται αυτό ή άμα το είχε δει τόσο... Αλλά όχι τόσο έντονα όσο είναι τώρα. Ναι, γιατί είσαι λίγο πιο... κοντά σε αυτές τις ηλικίες, οπότε μπορείς να μην μιλήσεις. Απλά είναι αυτό το οποίο θα πρέπει σίγουρα να θορυβηθούν. Δεν είναι κάτι ότι το οποίο...
Θεωρώ χρέος ότι θα πρέπει λίγο να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί το είδα πάρα πολύ έντονο και έχω μιλήσει με πάρα πολλοί γονούς. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι που θα πρέπει σίγουρα να δούμε. Λέτε, τώρα, τι σύμβουλοι θα δίνατε στους γονέους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Αυτό είναι ένα κομμάτι και μόνο του social media. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για τα social media και το πόσο μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή των παιδιών. Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μία, από τα θεμέλια μία βοήθεια και το πώς να διαχειριζόμαστε τα social media και μέσα από αυτά και τις διαφημίσεις και την επιρροή που μπορεί να έχει η διαφήμιση στα μάτια των παιδιών μας. Mm-hmm. Γενικότερα, η διαχείριση ποια πρέπει να είναι? Και μιλάω και ως καθηγήτρια, είναι αυτά που λέμε με τα παιδιά όταν κάνουμε τα προγράμματα μελέτης τους, όταν συζητάμε τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, που έχουν να κάνουν πολύ με αυτό το κομμάτι. Οριοθέτηση. Το λέω και το ξαναλέω. Με τη γέννηση ενός παιδιού, με την επαφή του πλέον όταν έχει τα πρώτα του ερεθίσματα, με τα κινητά, με το διαδίκτυο, με τη διαφήμιση, που τα πάντα πλέον έχουν γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση και πάρα πολύ οριοθέτηση στους χρόνους, στους τρόπους και στο πώς λειτουργεί μια οικογένεια. Μην είμαστε πάρα πολύ εντός εισαγωγικών lunch, αδόκιμα ναι, όσο ακούγεται. Πάντα να υπάρχει ένας κανονισμός, τόσο όσο μέχρι εκεί μπορούμε να διαθέσουμε αυτό ως επιβράβευση κάτι ανώτερο και κάτι ανώτερο. Μην πάμε κατευθείαν, μην μπούμε στο λάθος που κάνουν πάρα πολλοί γονείς και ξεκινούν μέσα από την αγάπη τους και τη δοτικότητά τους να έχουν πάντα τα παιδιά τους τα καλύτερα, να τα βομβαρδίζουμε με προϊόντα. Με πολλά παιχνίδια. Με πολλά, μπράβο, να τους δίνουμε αξία μέσα από αυτό, να τους τονίζουμε ότι εσύ έχεις το καλύτερο, εσύ αξίζεις το καλύτερο. Ότι γιατί εσύ τα πιο πολλά, ότι έκλαψες κάτι να σου πω και αυτό. Πρέπει να σεβόμαστε και οι οικογένειες που μπορεί να μην έχουν την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα, καθώς τα παιδιά μας συνυπάρχουν με διάφορα κοινωνικο-οικονομικά επίπεδα μέσα στις σχολικές τους τάξεις και συναναστρέφονται με αυτά τα παιδιά, τα οποία δεν έχουν την οριμότητα να μπορούν να διαχειριστούν τη διαφορετικότητα. Οπότε και μπορεί να πληγώσουν άλλα παιδιά, και έχουμε δει και παραβατικές στάσεις παιδιών που λόγω φτώχειας, ανέχειας, ναι, της οικογένειάς τους μπαίνουν σε διαδικασίες τις οποίες δεν θέλουν για να αποδείξουν πράγματα τα οποία δεν είναι. Ναι. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μία πολύ καλή δόμηση της σχέσης μας με τους γονείς, με τα παιδιά, ώστε να μπορούμε να θέσουμε κανόνες και οριοθέτηση στο πώς να διαχειρίζονται τα social media. Άρα από την αρχή και την κατανάλωση. Από την αρχή θα πρέπει να μπει αυτό το όριο, αυτό το πρόγραμμα, ναι, να σου το πω διαφορετικά, και από την αρχή να ξέρουμε ότι όταν παίρνουμε αυτό στο παιδί μας, να του βάλουμε κάποια όρια. Ακριβώς. Και όταν παίρνουμε το πρώτο κινητό του παιδιού, είναι το super iPhone το τελευταίο, το παιδί δεν μπορεί να εκτιμήσει ότι αυτό είναι κόπος, ότι αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο. Το παιδί την επόμενη φορά θα ζητήσει κάτι ανώτερο. Mm-hmm. Και κάτι ανώτερο και κάτι ανώτερο. Δυστυχώς ήμουνα. Και γίνεσαι και κακός γονέας μετά, αν δεν πάρεις το κάτι ανώτερο. Μπράβο. Το θέμα είναι ότι ακόμα και φροντιστηριακά έχω μπει σε μία. Ήμουνα μάρτυρα σε ανταλλαγή δώρων παιδιών που το ένα είχε μία συγκεκριμένη οικονομική κατάσταση, το άλλο δεν είχε, και στην ανταλλαγή δώρων το ένα την έλεγε στον άλλο για το τι δώρο πήρε. Αυτά είναι πάρα πολύ άσχημα πράγματα που βλέπουμε πλέον. Και ως εκπαιδευτική και είναι δύσκολος ο χειρισμός, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει το τάκτη στα μικρά παιδιά δημοτικού γυμνασίου, mm, ώστε να μπορέσουν να τη διαχειριστούν. Mm. Πρέπει να μάθουν να εκτιμούν τα αγαθά και γενικότερα να υπάρχουν σκαλοπάτια για την απόκτηση όλων των αγαθών. Mm-hmm. Δεν είμαστε καλοί γονείς όταν κάνουμε ακριβά δώρα, δεν είμαστε καλοί γονείς όταν το παιδί ζητάει ένα, του δίνουμε πέντε. Είμαστε σωστοί γονείς όταν καλύπτουμε τις ανάγκες των παιδιών μας, τους εξηγούμε τον κόπο στο να αποκτήσουμε την οικονομική δυνατότητα, στην επιβράβευση, στο ότι σιγά-σιγά κατακτούμε κάτι καλύτερο και κάτι καλύτερο, καθώς είναι και μαθήματα ζωής και είναι στα πλαίσια των ανταμοιβών τους, mm-hmm, για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Έτσι, σιγά-σιγά θα μάθουν και να εκτιμούν και να μην μπαίνουμε σε φαινόμενα, να τι άλλο θέλει από μένα και συνέχεια του ζητάω και ξαφνικά δεν μπορέσω να του δώσω αυτά τα οποία έχει συνηθίσει, να γίνομαι ξαφνικά ο κακός γονέας και να υπάρχει μια έντονη διαμάχη και μια κακή σχέση μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Όπως και το αντίστοιχο που μπορεί να συμβεί σε μια σχολική τάξη μεταξύ των παιδιών. Είναι ωραίο να τους μάθουμε να διαχειρίζονται τις σχέσεις και τις ισορροπίες από μικρή ηλικία, mm-hmm, γιατί αυτό βγαίνει σε διάφορα μέτωπα στη ζωή τους. Και έτσι
Από εκεί και πέρα, και με κύρια έμφαση φυσικά στα social media, όπως είπαμε και στις διαφημίσεις, τις οποίες πρέπει να διαχειριζόμαστε. Ελπίζω αυτό να είναι και μια πολύ καλή εισαγωγή σε γονείς, το να κάτσουν λίγο να δούνε το πώς όντως διαχειρίζονται. Εγώ αυτό είναι αυτό που θέλω να πω, ότι όταν λέμε ένα θέμα, θα πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Σκεφτείτε λίγο πόσες φορές έχετε μπει σε αυτή τη λούμπα. Ή πόσες φορές έχουμε πει, έχω αγοράσει ένα συγκεκριμένο προϊόν, μου έχει έρθει κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο, με τον τρόπο το οποίο το δείχνανε. Ή έτσι όπως το είδα στημένο, νόμιζα ότι μου κάνει, έχει έρθει και ήταν τζάμπα. Δεν χρειαζόταν να το πάρω. Να βάζουμε λίγο κάποια όρια. Και κάποια, γενικότερα κάποια όρια στον τρόπο το οποίο χειριζόμαστε τα πράγματα. Μάλιστα. Όρια λοιπόν. Είναι η λέξη λίγο κλειδί. Να προβληματιστούμε. Είναι η λέξη κλειδί της σημερινής μας συζήτησης. Ναι. Το όριο και όχι η κουβέντα, συνήθως καταλήγουμε. Τα όρια έχω πει πολλές φορές ότι δημιουργούν ασφάλεια στα παιδιά. Βάλτε τα. Δηλαδή, ρισκάρετε το θα μου θυμηθούν όλοι όσοι βάζουν όρια. Λοιπόν, ας κλείσουμε αυτό το μέρος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας αυτή την μέρα που είναι ακόμα γιορτινή μέρα. Παρόλο που είναι γιορτινή, εμείς είμαστε εδώ να δίνουμε συμβουλές διότι είναι χρήσιμες. Διότι μπορεί κάποιος γονέας να πήρε κινητό στο παιδί του τώρα τα Χριστούγεννα, να ξέρει από την αρχή πώς να βάλει τα όρια, βρε παιδί μου. Θα βάλουμε τα όρια και πάντα θα εξηγούμαστε. Την άλλη Τρίτη θα είμαστε πάλι εδώ μαζί, να πούμε έτσι τα ωραία μας τα θέματα. Ελπίζω λοιπόν να σας προβλημάτιζα και ήταν κοντά στα. Νομίζω την άλλη Τρίτη θα πρέπει να πούμε λίγο η αλλαγή από τις διακοπές. Θα σου έχω και το feedback των παιδιών. Α, ένα-ένα θέλω να δω τι κάνανε. Το ακολούθησαν τον πρόγραμμα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Βασιλιάδου που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα και εσάς κυρίες και κύριοι θα σας δώσω το επόμενο μέρος της εκπομπής μας μετά από λίγα λεπτά διαφημιστικού διαλύματος. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα παραμείνουμε θα πω σε θέματα εκπαίδευσης, διότι πάντα όταν έχω το συγκεκριμένο καλεσμένο, εγώ νιώθω πάλι μαθήτρια. Οπότε συνεχίζω με τα θέματα εκπαίδευσης στο δεύτερο μέρος και πάω να καλησπερίσω και να ευχηθώ καλή χρονιά στον ιστορικό ερευνητή αλλά και συνάδελφο, κύριο Κωνσταντίνο Παπακοσμά. Γεια σας. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά, Τζούλια, σε σένα, σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής σου, στο κανάλι και φυσικά στο τηλεοπτικό μας κοινό που μας βλέπει, μας παρακολουθεί, μαθαίνει, μας ανέχεται και κυρίως αυτή η αμφίδρομη σχέση διατηρείται εδώ και πολλές δεκαετίες. Σε ευχαριστώ που με έχεις καλέσει στη σημερινή σου εκπομπή αρχές του χρόνου για να συζητήσουμε για ιστορικά και όχι μόνο θέματα. Κύριε Παπακοσμά, αρχή του χρόνου και μια νέα αρχή το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα από σήμερα. Ναι, πραγματικά θα έλεγα ότι είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Μια μέρα σημαδιακή η σημερινή, η Τρίτη του Γενάρη του 2023, μια και έχουμε την επαναλειτουργία του αεροδρομίου με νέο πλέον όνομα, με καινούργιες ολοκένουργιες εγκαταστάσεις και βέβαια μια νέα πνοή αναπτυξιακή για την περιοχή μας. Έτσι λοιπόν ξεχνάμε τον Αμυγδαλεώνα και πάμε λοιπόν να λέμε το αεροδρόμιο Λιδία. Ένα ιστορικό, ένα θρησκευτικό όνομα, ένα όνομα που θα σηματοδοτήσει την έναρξη των πτήσεων, αλλά και όλων των εργασιών που ήδη έχουν ξεκινήσει, στο έδαφος και στον αέρα, στον συγκεκριμένο αυτό ιστορικό χώρο. Το πρώην αεροδρόμιο Αμυγδαλεώνα Καβάλας έχει μετονομαστεί ως αεροδρόμιο Λιδία, και από σήμερα είναι ανοιχτό για τις πτήσεις της Γενικής Πολιτικής Αεροπορίας, μια και όπως ήδη έχει δημοσιευθεί την τελευταία μέρα του προηγούμενου χρόνου, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου του 2022, στο φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, η έναρξη λειτουργίας των πτητικών, θα έλεγα, διαδικασιών του αεροδρομίου. Έτσι λοιπόν σήμερα είχαμε την πρώτη απογείωση και την πρώτη προσγείωση ενός εκπαιδευτικού αεροσκάφους της εταιρείας Egnatia Aviation, που έχει πλέον, θα έλεγα εδώ και ένα χρόνο, την ευθύνη εκμετάλλευσης του αεροδρομίου, αλλά και την ευθύνη των έργων που πραγματοποιούνται αδιάκοπα, έργα πολύ σημαντικά στον χερσαίο χώρο του αεροδρομίου και αλλάζουν την εικόνα όχι μόνο του αεροδρομίου και ολόκληρης της περιοχής. Μια ιστορική μέρα αυτή η σημερινή, μπορούμε να πούμε, μετά από πολλά χρόνια προσγειώνεται και απογειώνεται αεροπλάνο από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο Λιδία πλέον. Φυσικά. Και βέβαια, ένεκα της ημέρας, όπως θα λέγαμε,
Έψαξα και βρήκα ότι η πρώτη προσγείωση πολιτικού αεροπλάνου που μετέφερε επιβάτες και έκανε την πρώτη πολιτική πτήση στο αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, σήμερα το αεροδρόμιο Λιδία, είχε γίνει το έτος 1947. Ήταν η Δευτέρα του μήνα του Σεπτέμβρη. Τότε λοιπόν έγινε η πρώτη πτήση της αεροπορικής εταιρείας ΤΑΕ, Τεχνικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις, από το αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα Καβάλας, το αεροδρόμιο Καβάλας στους αεροπορικούς χάρτες, όπου μεταφέρθησαν οι πρώτοι επιβάτες της πρώτης εκείνης πτήσης, που ήταν και η αφετερία της έναρξης της γραμμής Καβάλα-Αθήνα-Καβάλα και στη συνέχεια Καβάλα-Αθήνα. Άρα λοιπόν, μετά από πολλές δεκαετίες που πλησιάζουν σχεδόν τα 80 και πλέον χρόνια, έχουμε την έναρξη των πτήσεων στο νέο αεροδρόμιο Λιδία, με νέο αεροδιάδρομο, με νέες εγκαταστάσεις εδάφους. Και πραγματικά θα συμφωνήσω, Τζούλια, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Δεν εγκαινιάζονται και δεν λειτουργούν αεροδρόμια κάθε μέρα. Και μάλιστα για ένα αεροδρόμιο που είναι άρρηκτα δεμένο με την ιστορική πορεία της Καβάλας και όχι μόνο. Και πιστεύω, γιατί εγώ δεν μπορώ να δω εσάς αυτή τη στιγμή, έχουμε εικόνες, κάποιες εικόνες που έχουν σχέση με το παρελθόν και με το σήμερα, για το αεροδρόμιο Λιδία, αλλά και για το παρελθόν, για το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα, που ήταν, να θυμίσω, το αεροδρόμιο εκείνο που συνέδαινε την Βόρεια Ανατολική Ελλάδα, δηλαδή την Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και τις Σέρες, με το κέντρο, με την Αθήνα, για 8 και πλέον δεκαετίες. Το αεροδρόμιο εκείνο φιλοξενούσε πτήσεις της ΤΑΕ, εταιρεία με την ονομασία Τεχνικές Αεροπορικές Εκμεταλλεύσεις, που ήταν, θα λέγαμε, ο πρόγονος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Ολυμπιακή Αεροπορία από το έτος 1951, όπου συνέδεε για πάρα πολλά χρόνια και συνδέει την περιοχή μας με το κέντρο και με άλλους προορισμούς. Και φυσικά το αεροδρόμιο είχε χρήση ως αεροδρόμιο μεταφοράς επιβατών μέχρι το έτος 1982. Τότε τελείωσαν οι πτητικές του πτήσεις, μάλλον οι διαδικασίες από το αεροδρόμιο, και όλο το πτητικό έργο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος της Χρυσούπολης. Το αεροδρόμιο όμως του Αμυγδαλεώνα δεν έπαψε να λειτουργεί ως στρατιωτικό αεροδρόμιο, ως αεροδρόμιο υποστήριξης των πυροσβεστικών σκαφών για πολλές δεκαετίες μετά το 1982, και τα τελευταία χρόνια λειτουργούσε, θα λέγαμε, περιστασιακά ως ένα αεροδρόμιο προσγείωσης κυρίως ελικοπτέρων, μια και δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε του πύργου ελέγχου. Από σήμερα λοιπόν, από τη σημερινή σημαδιακή μέρα, έχουμε την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου, τη λειτουργία του πύργου ελέγχου, και θα λέγαμε ότι η μέρα αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις αεροπορικές μεταφορές, κυρίως για την εκπαίδευση. Μια και είναι γνωστό ότι η εταιρεία Εγνατία Aviation ειδικεύεται στην εκπαίδευση νέων πιλότων, και θα ήθελα και από το βήμα που μου δίνετε να συγχαρώ δημόσια τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Δημήτρη Λιμπεράκη αλλά και τον κύριο Γιώργο Ζωγραφάκη, που κατέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία αυτού του σημαντικού έργου του σημερινού. Μάλιστα. Λοιπόν, καλές πτήσεις να ευχηθούμε στην Εγνατία Aviation, κύριε Παπακοσμά, που θα είναι πολλές από εδώ και πέρα, στο δικό τους αεροδρόμιο. Το προσπάθησα σκληρά. Καλές πτήσεις, και μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι για πάρα πολλά χρόνια γίνονταν η διεκδίκηση του αεροδρομίου από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τη συγκεκριμένη εταιρεία. Ευχής έργο που τα τελευταία χρόνια σε ένα νευραλγικό πόστο της ελληνικής κυβέρνησης είναι ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος, που θα ήθελα με την ευκαιρία να τον συλληπιθώ για την απώλεια της μητέρας του. Ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος συνέβαλε τα μέγιστα, έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα, άμεσα, να ξεπεραστούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια, ώστε ο χώρος αυτός, ο στρατιωτικός χώρος αυτός, να αποδοθεί σε μια σοβαρή εταιρεία με καβαλιώτες στο μετοχικό κεφάλαιο, που σήμερα κάνουν πράξη ένα μέρος των ονείρων τους, να λειτουργήσουν το αεροδρόμιο. Το αεροδρόμιο
που όπως σας είπα με τη νέα ονομασία, θα το λέμε και εμείς, θα το συνηθίσουμε, το αεροδρόμιο Λιδία στην περιοχή του Αμυγδαλεώνα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε να δούμε το καινούριο αεροδρόμιο της Καβάλας που βρίσκεται ακόμα στην φάση της υλοποίησης, κύριε Παπακοσμά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Και λοιπόν, καλές πτήσεις στην Εγνατία Aviation. Έχουμε να δούμε το καινούριο αεροδρόμιο. Θα περιμένουμε, θα έχουμε και συνεντεύξεις σύντομα με τον κύριο Δημήτρη Λιμπεράκη. Θα δούμε το καινούριο αεροδρόμιο έτσι όπως θα χτιστεί, διότι έχουμε δει πώς θα φτιαχτεί, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα το τι ακριβώς θα δούμε. Βρίσκεται ακόμα στην φάση της υλοποίησης και της τροποποίησης. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και πάμε να δούμε πώς υποδέχτηκαν το νέο έτος 2023 οι συνταξιούχοι της Καβάλας. Παραμονή πρωτοχρονιάς και εδώ πατροπαράδοτα κάθε χρόνο τα συνταξιούχικά σωματεία κάνουν το γλέντι τους για να καλωσορίσουν την επόμενη χρονιά. Φέτος αναμένοντας το 7,75% στις συντάξεις τους. Ένας χρόνος που έρχεται να βοηθήσει ή όχι με το ποσοστό αυτό και αν πραγματικά θα βοηθήσει οι απόψεις διήστανται. Εδώ λοιπόν έρχονται για να περάσουν όμορφα, να διασκεδάσουν και να αλλάξουν το χρόνο τους, πιστεύοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Παράδοτο το γλέντι σήμερα, αλλάζουμε τη χρονιά. Αλλάζουμε τη χρονιά, θέλουμε πραγματικά να ευχηθούμε σε όλους τους καβαλιώτες, σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά, να έχουμε καλή χρονιά με υγεία, δύναμη και να έχουμε λύπες όσο γίνεται λιγότερες και περισσότερα χαμόγελα. Χαμόγελα από όλους μας γιατί τα χρειαζόμαστε και να είμαστε και του χρόνου εδώ πάλι να μην λείψει κανείς, να μην λείψει κανένας από τα μέλη μας. Αυτές είναι οι στιγμές τις οποίες πρέπει να ζούμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία βιώνουμε με πολέμους, με πανδημίες, με περικοπές που έχουμε στις συντάξεις μας, με την ακρίβεια η οποία μαστίζει αυτή τη στιγμή όλη την Ευρώπη και περισσότερο πιστεύω τα μικρότερα κράτη όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα. Και πραγματικά βλέπουμε μια κατάσταση την οποία με όλη αυτή την ακρίβεια συνταξιούχους οι οποίοι δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Αυτό είναι το χειρότερο, αυτό είναι το δύσκολο το οποίο δεν θέλουμε να βλέπουμε στους ανθρώπους μας οι οποίοι να σκέφτονται πώς θα πληρώσουν λογαριασμούς, πώς σκέφτονται θα πληρώσουν το φαγητό τους ειδικά αυτές τις μέρες των εορτών. Λοιπόν, εμείς με 35 και 40 χρόνια εργάσιμα έχουμε πενιχρές ακόμη συντάξεις. Αυτός ο νόμος του Κατρούγκαλου προπαντός, εμάς του ΟΕ, του πρώην ΔΕΒΕ δηλαδή, μας έχει καθυλώσει. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά δεν θα δουν καμία σύνταξη ώσπου να πεθάνουν, να σας πω. Γιατί η προσωπική διαφορά, άλλος έχει 300 ευρώ, άλλος 400. Άμα πάρουμε αύξηση 70 και 80 ευρώ, πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια. Εμείς τώρα από το 13, από το 10 να σας πω, που δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ αύξηση, δυσκολευόμαστε. Πραγματικά, για μας τους συνταξιούχους είναι δύσκολο. Τώρα, σήμερα επειδή είναι η ημέρα είναι χαράς και αλλάζει ο χρόνος, και εμείς όλα τα σωματεία, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα εδώ, ΙΚΑ, ΒΟΥΦΟΥΛΟΥ, εμείς το πρώην ΔΕΒΕ, το ΝΟΝΑΤ και το Δημόσιο, οργανώσαμε αυτό σαν γλέντι, να σας πω, από το ειστέρημά μας σαν σωματεία. Χωρίς σουβλάκι δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν εδώ όλοι μαζί προσπαθούμε να χαρούμε για τον επόμενο χρόνο, έτσι. Πράγματι, έτσι ακριβώς είναι. Κάθε χρόνο είμαστε εδώ, παίρνουμε τα κρεατικά, και εμείς, πατροπαράδοτα είναι και αυτά, να μπορέσουμε να δώσουμε λίγη χαρά στον κόσμο και να περάσουμε καλά και εμείς. Είμαστε παρόν όχι μόνο και για τους συνταξιούχους και για τους εργαζόμενους συμπαράστες στους αγώνες, που είναι πάρα πολλά τα προβλήματα και των συνταξιούχων και των εργαζόμενων. Είμαστε πλάι ιδιαίτερα στους συναδέλφους που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, στα λοιπάσματα και τα πετρέλαια εδώ και κάποια χρόνια. Καλούμε τον κόσμο να γραφτεί στα σωματεία τους, είτε είναι εργαζόμενος είτε είναι συνταξιούχος. Ο οργανωμένος αγώνας είναι πάντοτε
πολύ πιο αποτελεσματικός από το να είμαστε σκόρπιοι. Ευχόμαστε σε όλους καλή χρονιά και με υγεία και συνεχίζουμε τους αγώνες. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους. Και αυτή η χρονιά που μας έρχεται θέλει να έχουμε δύναμη και υγεία, γιατί θα είμαστε πάλι στους δρόμους. Τελειώσαμε μια χρονιά με κινητοποιήσεις, θα αρχίσουμε με αυτό, γιατί ουσιαστικά μας κοροϊδεύουν. Δεν πήραν συνταξιούχοι τίποτα, αυτά τα δώρα που υποτίθεται δώσαν δεν ήταν τίποτα, ήταν κοροϊδία. Ο περισσότερος κόσμος δεν πήρε τίποτα, οπότε πρέπει να είμαστε στους αγώνες. Έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, πέρα από τα οικονομικά μας, έχουμε και ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που αδειάζει τις τσέπες μας, είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Τα νοσοκομεία και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχουν καταρρεύσει, δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Μας στέλνουν στους ιδιώτες, δεν αντέχει η τσέπη των συνταξιούχων για έξοδα περισσότερα από αυτά τα οποία έκανε μέχρι τώρα. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 18:30 εδώ στο Μαζί στο Ένα Channel. Καλό απόγευμα, γεια σας.